Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Να πούμε το εξής, κύριε Παυλό, ότι είναι μια πολύ μυστήρια περίοδος. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει και αν θα ανοίξει ο τουρισμός. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα ανοίξει τελικά. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι δεν έχω καμία διάθεση αντιπαράθεσης με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον κύριο Σμαρόπη. Ναι, ναι. Απλά επειδή με ενημέρωσαν, δεν έτυχε να ακούσω την εκπομπή, με ενημέρωσαν, μπήκα όμως και είδα και το site του, που ανεβάσατε, ας πούμε, τη συνέντευξη που έχει δώσει. Επειδή τουλάχιστον μαζί σου, Χρήστο, κάθε χρόνο είσαι ο μοναδικός, και το λέω συνέχεια, θα το λέω κάθε χρόνο, που παίρνεις άμεσα, απευθείας την ενημέρωση από τους ανθρώπους που πρέπει να πάρεις. Ναι. Αν υπάρχει επισκεψιμότητα, αν υπάρχει πληρότητα κλπ. Δυστυχώς, επειδή όπως καλά είπες, οι συνθήκες φέτος είναι πολύ ιδιαίτερες και πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τις προσδοκίες μας και τον ενθουσιασμό μας, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, γιατί όπως κάθε χρόνο συζητάμε, ξέρεις ότι οι παράγοντες που μας επηρεάζουν εμάς είναι και άλλοι. Όχι οι καιρικές συνθήκες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Mm-hmm. Φέτος έχουμε και την κατάσταση της πανδημίας. Επειδή διαβάζω ότι οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και τους ξενώνες της περιοχής μας στον περίοδο των Χριστουγέννων έχουν πληρότητα 100%, αυτό είναι εντελώς πλασματικό, ψευδές μπορώ να το πω. Και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή στον χώρο του τουρισμού στο νομό μας είναι δύο σύλλογοι ξενοδόχων, ναι, τα καταλήματα και η καινούργια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί με τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, mm-hmm, και βίλες που λέμε. Mm-hmm. Ναι, δεν θέλω να λέω τις ονομασίες, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος. Δυστυχώς πάλι πριν 15-20 μέρες βγήκε άλλο ένα τέτοιο site και έγραψε ότι 91%, 95% υπάρχει πληρότητα. Μιλούσα για αυτά τα Airbnb, να το πω για να μας καταλαβαίνουν καλύτερα. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσα ακριβώς λειτουργούν, γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι 20-25. Τι σημαίνει 20-25? Αν καλύπτουν από 4, 5, 6 πελάτες μέσα στα διαμερίσματα αυτά και τα δωμάτια που νοικιάζονται. Μιλάμε για 70-80% άτομα το πολύ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πληρότητα 100% και θα γεμίσει ο νομός? Όχι βέβαια. Ο κύριος Μαρόπουλος δεν ξέρω αν έχει επικοινωνήσει με όλα τα μέλη και έχει βγάλει, πιστεύω αυτό να έχει κάνει. Ναι. Έναν έναν, και να μην παίρνουμε βάση ένα-δύο ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτή την πληρότητα όπως ανέφερε. Εγώ δυστυχώς έχω μιλήσει σχεδόν με όλα τα μέλη και είμαστε άδειοι. Όχι μόνο είμαστε άδειοι, δεν χτυπάει τηλέφωνο. Άρα δεν μπορούμε να βγάζουμε και να λέμε η Καστοριά έχει πληρότητα 100%. Μίλησα και με μέλη ξενοδόχων του άλλου συλλόγου, το ίδιο μου είπαν και αυτοί. Άρα θέλει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε και να λέμε γέμισε η Καστοριά, γιατί όπως καταλαβαίνεις τα διαβάζουν και άλλοι. Να πανηγυρίζουμε το γεμίζει πραγματικά, αλλά το θέμα θέλουν είναι να δούνε. Ναι. Ταμείο εμείς, Χρήστο, όπως σου λέω κάθε χρόνο, κάνουμε μετά τις γιορτές. Σωστά. Δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί και την πανοκρουσία. Γέμισε η Καστοριά, γέμισε η Καστοριά. Όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση ότι θα ανοίξουν τα σύνορα των νομών. Γιατί όλα αυτά είναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα. Είναι θεωρητικά αυτή τη στιγμή. Οι συνθήκες φέτος είναι διαφορετικές. Ναι. Αλλά και κάθε χρόνο θέλω λίγο να το εξηγήσω 2 λεπτά. Πώς βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα. Έχω εγώ 10 δωμάτια. Για να δείτε πώς οι αριθμοί, όπως είπε ο κύριος Σιδέρης, ευημερούν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ θα σας μιλήσω για την παρερμηνία των αριθμών. Έχω 10 δωμάτια. Ναι. Στις πλατφόρμες αυτές αναζήτησης τοποθετώ μόνο το ένα δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό? Άμα έχει καλυφθεί αυτό, τι σημαίνει? Ότι έχω πληρότητα 100%. Τα 9 άλλα δωμάτια είναι άδεια. Ενώ μεν φαίνεται πλασματικά ότι έχω 100%, γιατί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα όποιος μπει θα δει ότι υπάρχει στην Καστοριά πληρότητα 100%, τα υπόλοιπα 9 δωμάτια το 90% είναι άδειο. Αν έχω 2 δωμάτια, 3 δωμάτια και ούτω καθεξής στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και κλείσουνε, γεμίσουνε,
σημαίνει ότι θα είναι 20-30%, 40%. Να το εξηγήσουμε λίγο, κύριε Παύλο. Μπορείτε να δίνετε όσα δωμάτια θέλετε σε κάθε πλατφόρμα. Ακριβώς αυτό εξηγώ για να καταλάβω. Τα άλλα, γιατί δεν τα δίνετε, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Να σας πω κάτι. Στην περίοδο των εορτών, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τουλάχιστον εμείς, τα μικρά καταλήμματα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο λειτουργούν και οι ξενοδόχοι, αλλά νομίζω όλοι. Όπως ξέρετε, για να μπει σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει κάποια μεγάλη προμήθεια. Μάλιστα. Αντί να τη δώσουμε αυτή την προμήθεια και να φεύγει, να εξάγεται σαν συνάλλαγμα από τη χώρα μας, να πηγαίνει στην Ολλανδία, στην Αμερική και οπουδήποτε, προτιμούμε να την δώσουμε στους πελάτες μας, να δώσουμε χαμηλότερη τιμή και να έρθουν στην πόλη μας. Μάλιστα. Να το πω απλά και καθαρά. Και δεν βάζουμε, και επειδή υπάρχει ζήτηση μεγάλη πάντα την περίοδο αυτή, όλοι. Δεν βγάζουμε δηλαδή σε προσφορά όλα τα δωμάτια μας. Αυτός είναι ένας τρόπος παραπλάνησης. Όσοι μπαίνουν, ας πούμε, και βλέπουν. Άρα λοιπόν για κάθε ένα από εσάς 100%. Ναι, 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 αλλά τα υπόλοιπα δωμάτια, όπως καταλαβαίνετε, είναι άδεια. Το ίδιο πάθαμε και πέρσι, το ίδιο πάθαμε και πρόπερσι. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε και να κάνουμε τέτοιες ανακοινώσεις. Ταμείο κάνουμε πάντα μετά την περίοδο των εορτών. Τότε κάνουμε ταμείο και λέμε εντάξει, και τότε να βγούμε και να πανηγυρίσουμε και να πούμε μπράβο, πήγε καλά η πόλη. Άλλωστε αυτό θα φανεί από την κίνηση τώρα, που θα υπάρχει μέσα στην κύριε πόλη. Κύριε Παύλο, να πούμε το εξής όμως για να είμαστε ρεαλιστές. Μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας υπήρχε μια αισιοδοξία ότι κάπως θα ανοίξουμε. Κάπως θα ανοίξουμε. Λέω ότι στα καταλήμματα δεν υπάρχει τίποτα, ούτε τηλέφωνο ούτε κράτη. Ναι, θέλω να πω ότι κάπως θα ανοίξουμε όμως για τον τουρισμό. Φαίνεται ότι δεν θα ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουν τα σύνορα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας, αυτό θα γίνει. Θα σας πω κάτι άλλο για την εστίαση. Πέστε ότι ανοίγουμε τα καταλήμματα και γεμίζουμε. Ξέρετε τι πρόβλημα θα έχουμε, αν γεμίσει η Καστοριά. Πολλά καταστήματα εστίασης, από ό,τι βλέπω, δυστυχώς, γιατί αυτοί θα αργήσουν από ό,τι φαίνεται να ανοίξουν. Θα ανοίξει πρώτα το λιανεμπόριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Από αυτά που αντιλαμβανόμαστε. Σχολεία λιανεμπόριο και λίγο σίτηση, ίσως. Ναι. Σας λέω εγώ ένα κατάστημα εστίασης. Θα λειτουργήσει με το 50%. Της διαθεσιμότητας που έχει μέσα, γιατί πλέον θα είναι μέσα, έτσι είναι χειμώνας, δεν έχει έξω τραπεζοκαθίσματα. Με το 50% θα είναι αναγκασμένος να έχει όλο το προσωπικό. Δεν νομίζω να μπορέσουν όλοι να το αντέξουν. Άρα μια ταβέρνα που είχε χώρους για 40 θα πάει στους 20 και επειδή θα υπάρχουν οι αποστάσεις το 1,5 τα 2 μέτρα θα κατέβει στους 10. Ποιος μπορεί να αντέξει να δουλέψει την περίοδο των εορτών? Έχω την εντύπωση ότι ακόμη και να ανοίξει η σύντηση, νομίζω ότι τα περισσότερα μαγαζιά θα δουλέψουν με το delivery, το take away. Ναι, μα γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν χρειάζεται τώρα, ειδικά φέτος, να βγαίνουμε και να γράφουμε. Προσέξτε όμως τι έχω ακούσει από συναδέλφους σας. Επειδή επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες τελευταίες είναι ότι μάλλον δεν πάμε για άνοιγμα των νομών, που σημαίνει ότι θα καθίσουμε όλοι στα σπίτια μας. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με το καλοκαίρι. Και εδώ υπάρχει. Θα λέγαμε μια αδικία, με ποια έννοια? Με ποια έννοια? Ότι το καλοκαίρι ανοίξαμε τον τουρισμό για τις παραθαλάσσιες. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτή η περίοδος, κύριε Παύλο. Το ξανασυζητήσαμε αυτό, το είπαμε. Σαν Καστοριά δεν δώσαμε δεκάρα που άνοιξε ο τουρισμός, δηλαδή στην Ελλάδα. Ακριβώς. Τώρα όμως μας ενδιαφέρει, μας κλείνουν. Ναι, και το χειρότερο από όλα, εμείς έχουμε συμπληρώσει εδώ και ένα μήνα, όπως ξέρετε, από τις 26 Οκτωβρίου, κλείνουμε σχεδόν ένα μήνα. Δεν έχουμε κανέναν πελάτη στα καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας και δυστυχώς δεν αποζημιωνόμαστε κιόλας. Και επειδή είστε ανοιχτά. Δεν ξέρω αν είδατε την απάντηση του κύριου Θεοχάρη, γιατί είστε ανοιχτά και γιατί δεν αποζημιώνεστε. Όχι, να πω την αλήθεια, δεν την έχω. Αλήθεια είδα. Λέτε. Δεν την έχω, κι όμως δεν την έχω δει, ναι. Εγώ καταλαβαίνω τον λόγο, εντάξει, δεν χρειάζεται να ακούσω. Όχι, δεν τον καταλαβαίνετε τον λόγο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βρω. Ναι. Την απάντηση. Είχε βγάλει και ένα δελτίο τύπου η κυρία Τελιγιορίδου για το θέμα αυτό, γιατί η κυρία Τελιγιορίδου είχε ρωτήσει γιατί δεν δίνουν αποζημιώσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες και τις κρατάνε ανοιχτές. Ίσως θα μπορέσω να το βρω για να σας διαβάσω ακριβώς. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Θα το ψάξω κι εγώ τώρα που μου λέτε, γιατί δεν ήξερα ότι έβγαλε κάποια. Θα φρίξετε. Κατάλαβα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι για μας που είμαστε 12 μήνες διάρκειας. Και το κόστος πλέον τώρα, καταλαβαίνετε, να είμαστε κλειστά, αλλά να είμαστε υποχρεωμένοι, να είμαστε στα καταλήμματά μας, στα ξενοδοχεία μας. Ο χώρος πρέπει να είναι ζεστός. Πες ότι κάποιος, κάτι εμφανίζεται, ξέρω εγώ, τοπικός, οτιδήποτε, που δεν εμφανίζεται, κανένας δεν εμφανίζεται, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα τρέχοντα έξοδα είναι πάρα πολλά για μας. Δεν δουλέψαμε το καλοκαίρι εμείς, γιατί όπως όλοι πήγανε στα παραθαλάσσια, στα νησιά κλπ. Ναι. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αν
από ό,τι φαίνεται θα χαθεί και αυτή η χειμερινή περίοδος που για μας οι γιορτές είναι ο μεγαλύτερος τζίρος της χρονιάς. Είμαστε όλοι πλέον είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πάρα πολλοί ήδη έχουν αρχίσει κλείνουνε. Πάρα πολλοί δεν θα ανοίξουν γιατί δεν υπάρχει τίποτε. Τι να ανοίξει. Τελευταία εβδομάδα είναι δυνατόν να γίνει, να περιμένουμε. Οπότε είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Τώρα με αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή που λένε εμείς θα πάρουμε επειδή είμαστε ανοιχτές επιχειρήσεις τα 1000 ευρώ. Ναι. Τα 500 είναι δάνειο. Mm-hmm. Απλά μόνο δύο νούμερα θα σας πω. 220 ευρώ ο ΕΦΚΑ μας το μήνα, οι χαμηλότεροι, όσοι πληρώνουν τη χαμηλότερη, το 220. 150 το ρεύμα επειδή δεν δουλεύει, αν δουλεύαμε θα ήταν περισσότερο. Τηλέφωνο κινητό, τηλέφωνο σταθερό. Το 500 έφυγε. Τα υπόλοιπα από πού θα βρούμε να τα επιστρέψουμε τα 500, κύριε Νατσούλη? Λοιπόν, σας διαβάζω την απάντηση. Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, κύριοι βουλευτές Τελιγιορίδου, Νοτοπούλου κτλ., σας ενημερώνουμε ότι με την παριθμό κοινή υπόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ασύλου κτλ., προστασίας, συνεχεία. Προστασίας και τα λοιπά. Λοιπόν, με την απάντηση αυτή ουσιαστικά λέει η κυρία Τελιγιορίδου δεν αποζημιώνονται τα ξενοδοχεία της Καστοριάς γιατί κατά τη διάρκεια του 14ημέρου lockdown που θα ερχόταν να μείνουν σε άλλες περιοχές από ξενοδοχεία της Καστοριάς, ξέρετε ποιοι θα ερχόταν εδώ να μείνουν, γι' αυτό δεν αποζημιώνεστε. Μέλη της κυβέρνησης, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, ειδικοί γραμματείς και υπηρεσιακοί γραμματείς, βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, μέλη του οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνορίας Φυλακής και Ακτοφυλακής, ιατρικό, νοσηλευτικό και παρατηρικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, και το εξοικειωμένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των Οικείων Ελεγκτικών Μηχανισμών και τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών. Όλοι αυτοί θα έρχονταν. Για αυτούς τους λόγους μείνανε ανοιχτά τα ξενοδοχεία. Και... ανοιχτοί, ναι. Κύριε... Άρα για αυτούς τους λόγους δεν αποζημιώνεστε κιόλας. Αλήθεια μου λέτε ότι αυτή την απάντηση έδωσε ο κύριος Θεοχάρης? Δεν είμαστε καλά, τι να πω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Καταρχήν υπήρχαν κρατήσεις που δεν ήταν από αυτούς όλους που αναφέρει ο κύριος Θεοχάρης. Αλλά έστω να ήταν και έτσι. Παίρνουμε την περίπτωση ότι ήταν και έτσι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι δεν ήρθε κανένας. Μάλιστα. Δεν πρέπει να αποζημιωθούμε, αφού έπρεπε να έρθουν όλοι αυτοί και να γεμίσουν και να έχουμε δουλειά. Δεν ήρθαν όλοι αυτοί. Δεν ήρθε κανένας, μάλιστα. Μα συνήθως όταν δεν πρέπει να αποζημιωθούμε τέτοι... για τις 14 ημέρες έστω αυτές. Συνήθως όταν έρχονται τέτοιοι άνθρωποι, αυτά είναι προγραμματισμένα όλα. Δηλαδή, αν υπήρχε λόγος να έρθει κάποιος, ας πούμε, κυβερνητικός, ναι, θα ήταν προγραμματισμένο και θα το ήξερε και το ξενοδοχείο που θα έπρεπε να μείνει ανοιχτό. Ήρθε, να σας πω και κάτι ήρθε άλλο. Ο κύριος Χαρδαλιάς, αλλά μόλις ήρθε, έφυγε. Και να έρθουν αυτοί οι συγκεκριμένοι που αναφέρει ο κύριος Θεοχάρης, δεν θα έρθουν στα μικρά καταλήματα, κύριε Νατσούλη, να το πω απλά. Τα μικρά καταλήματα πλέον είμαστε σε απελπισία. Δείτε λίγο αυτή την απάντηση. Μπορούσαν να κρατήσουν ένα ξενοδοχείο σε κάθε νόμο θέλανε. Όπου θέλανε, σε κάθε ξενοδοχείο να υπάρχει ένα ανοιχτό υπήρχε ξενοδοχείο. Υπήρχε αυτό κάποια στιγμή. Υπήρχε αυτό κάποια στιγμή στα πρώτα. Αλλά οι υπόλοιποι όμως, αφού δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι κλειστά τα. Δεν επιτρέπεται η κίνηση από νομό σε νομό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λογική. Αλλά ειλικρινά με εξέπληξε η απάντηση. Είναι με ημερομηνία 18 11 του 20, αριθμός πρωτοκόλλου 458. Ο κύριος Θεοχάρης έχει πει πάρα πολλά τα οποία και έχει διαψευστεί σε πάρα πολλές προσδοκίες που είχε. Δυστυχώς για τη χώρα μας, δυστυχώς για εμάς όμως τους επαγγελματίες του κλάδου. Μάλιστα. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που την πληρώνουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Τελικά, εγώ θέλω δηλαδή να είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν πρέπει να βγαίνουμε και να βγάζουμε τέτοια. Μακάρι να γίνουνε. Κρατάμε μικρό καλάθι. Μακάρι να γεμίσουμε. Όλοι γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Κοιτάξτε, κύριε Παύλου, για να τα λέμε πραγματικά τα θέματα. Εάν μας αφήσουν ανοιχτά τα σύνορα, νομίζω ότι ο κόσμος είναι τόσο μπουχτισμένος πραγματικά, που θα, και ακόμη και να μην ήθελε να πάει ένα ταξίδι να περάσει ωραία τα Χριστούγεννα, θα το κάνει. Αν μας αφήσουν ανοιχτά τα σύνορα, πιστεύω ότι θα πλημμυρίσουμε κόσμο στην κυολεξία. Από εκεί και μετά υπάρχουν όμως και οι φόβοι, ξέρετε, ότι αν το αφήσουμε και έτσι ανεξέλεγκτο,
τα πράγματα στην Καστοριά και πάλι μπορεί να δυσκολέψουν από την πλευρά της αρρώστιας. Και εδώ είναι το πώς θα ισορροπήσουμε ανάμεσα στον κόσμο που τον θέλουμε, αλλά και πώς θα διασφαλίσουμε και την υγεία των Καστοριανών στη συνέχεια όταν θα φύγει αυτός ο κόσμος, χωρίς να ξέρουμε τι θα φέρει μαζί του. Ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν ανατρέξετε θα δείτε στον πρώτο αποκλεισμό που είχαμε, το πρώτο τρίμηνο της επιδημίας, αυτό ακριβώς σας είχα αναφέρει. Εμείς έχουμε την ελπίδα ότι περιμέναμε ότι μέχρι το φθινόπωρο ότι δεν θα έχουμε αυτή την έξαρση που έχει ο ιός, και σας είχα αναφέρει τότε ότι είμαι αισιόδοξος ότι ο κόσμος θα θελήσει ακριβώς αυτό που μου λέτε τώρα, θα θελήσει να βγει έξω, και πού θα θελήσει να πάει, σε κάποια μέρη τα οποία δεν θα υπάρχει μεγάλος συνωστισμός όπως γίνεται στα παραθαλάσσια, θα θέλει να βγει στη φύση, θα θέλει να έρθει εδώ πέρα. Και είχαμε την ελπίδα ότι αυτό το διάστημα που ούτως ή άλλως εμείς είναι η full σεζόν για εμάς, ότι θα δουλεύαμε. Δυστυχώς ήρθαν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Υπάρχουν αυτοί οι αποκλεισμοί, δεν υπάρχει η μετακίνηση μεταξύ των νομών και η κατάσταση ανατράπηκε εντελώς. Δεν ξέρω με τι διάθεση, εντάξει, υπάρχει αυτό που λέτε, ότι θέλει να ξεφύγει, να ξεσκάσει, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Και είναι και, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος που λέτε, ότι εντάξει, θα πει εδώ πέρα. Υπαρκτότατος. Υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος, να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, αν θέλαμε να διασφαλίσουμε ακριβώς τα ποιοι έρχονται, θα έπρεπε και εμείς να βάλουμε όποιοι έρχονται στην Καστοριά να έχουν αρνητικό τεστ. Ναι, αλλά είδατε ότι ανοίξαμε τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα, ανοίξαμε τα άλλα από εδώ, τώρα έκλεισε η κρυσταλλοπηγή, διαβάζουμε το τι γινόταν, με τι πλαστά χαρτιά μπαίνανε μέσα, και έγινε όλο αυτό που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δυστυχώς. Γίνανε, τουλάχιστον σε αυτό γίνανε κάποια λάθη και δεν έπρεπε να αποφευχθούν, να υπάρχουν πιο σωστοί έλεγχοι. Εντάξει, όλοι θέλαμε να ανοίξει η οικονομία, να μην είναι κλειστά, αλλά με ελέγχους. Όλοι αυτό λέγαμε. Όπως εμείς τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα, η εστίαση, εφαρμόσαμε από την αρχή ό,τι μας είπε η κυβέρνηση στα πρωτόκολλα υγείας κλπ. Κλπ. Έτσι έπρεπε όμως να γίνονται οι έλεγχοι και στον τουρισμό που θα έρθει στη χώρα μας. Δυστυχώς εκεί δεν κρατήθηκαν αυτές οι ισορροπίες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ και μακάρι να γεμίσουμε όλοι, αλλά χαμηλά την μπάλα. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε προς τα έξω τέτοιες υπεραισιοδοξίες. Ταμείο θα κάνουμε μετά και μακάρι όλοι να πάνε καλά, να είμαστε υγιείς. Θα πάνε. Καλημέρα. Αυτό ευχόμαστε. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.